της Public Issue που δημοσιεύει σήμερα η Αυγή. Είναι μία ακόμα δημοσκόπηση που έρχεται σχεδόν ένα μήνα μετά την προηγούμενη σε μία σταθερή ροή και έρχεται να επιβεβαιώσει ότι παρά τις δυσκολίες και τα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σε αυτή την άνηση αναμέτρηση, πολιτικά το λέω περισσότερο, μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των υπολείπων εταίρων δανειστών που δείχνουν πολλές φορές το χειρότερό τους σε αυτό, παραμένει σταθερά στο πλάι της κυβέρνησης ο κόσμος, στηρίζει την κυβέρνηση και θα έλεγα το περισσότερο μπορεί να το πει κανείς ότι στηρίζει και τον Πρωθυπουργό, θεωρώντας ότι έχει εμπλακεί σε πρώτο πρόσωπο και έχει όλη την ευθύνη και στηρίζει την προσπάθεια και που κάνει. Και την παραμονή της χώρας, διαπραγμάτευσης. Στο ευρώ, τα μεγέθη παραμένουν υψηλά, θα έλεγα πρωτόγνωρα υψηλά για μια κυβέρνηση που πολλοί, κυρίως η σημερινή αντιπολίτευση και κάποια άλλα κέντρα εντός και εκτός χώρας, επένδυαν όπως λέμε στις μικρές παρενθέσεις ή στην λογική της γρήγορης φθοράς. Νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την στάση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση, συνεχίζει να επιβεβαιώνεται μια δυναμική παρά τις όποιες μικρές απώλειες ή καταγραφές επιμέρους ζητήματα, ακριβώς γιατί από τις 25 του Γενάρη και μετά διαπιστώνουν όλοι ότι γίνεται μια συστηματική εργώδης προσπάθεια για να υπάρξει μια αναστροφή πορείας για τη χώρα. Γι' αυτό έχουμε βάλει και τον τίτλο αυτό, τον δείξατε και προηγουμένως νομίζω, ότι ο λαός είναι στο πλευρό της κυβέρνησης. Αυτό είναι το ζουμί. Λοιπόν, αυτής πάμε της να δούμε. Είναι μια πολύ μεγάλη δημοσκόπηση. Εμείς έχουμε ετοιμάσει εδώ 10 κάρτες, αυτές που θεωρούμε έτσι πιο σημαντικές, που απαντάνε στα κυριότερα ερωτήματα των πολιτών. Ξεκινάμε με την εξασφάλιση των τραπεζικών καταθέσεων στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε ότι θεωρούν ότι είναι εξασφαλισμένες το 43%, μη εξασφαλισμένες το 49%, χωρίς γνώμη είναι το 8%. Αυτό τον Ιούνιο του 2015 και βλέπουμε εδώ το διάγραμμα ανάμεσα από το Φεβρουάριο του 2015 έως σήμερα, βλέπουμε το πώς έχει αρχίσει και πιστεύει ο Έλληνας πολίτης ότι είναι λιγότερο εξασφαλισμένες όμως οι καταθέσεις του. Είναι λογικό, έτσι, ιδιαίτερα αυτό το τελευταίο διάστημα, με μια σειρά δηλώσεις, θα έλεγα σχεδόν εμπριστικές, που έγιναν και από ξένους κύκλους αλλά και από μια σειρά δεδομένα στη χώρα, ότι υπήρξε ένας επηρεασμός και στην κοινή γνώμη που αποτυπώνεται σε ένα βαθμό άλλη μια φορά και στη δημοσκόπηση, και το δείξαν και οι απορροές των καταθέσεων το τελευταίο διάστημα, κυρίως από ισχυρές τοποθετήσεις. Αλλά είναι γεγονός ότι αυτό δυσκόλεψε την κατάσταση, γι' αυτό και χρειάστηκε και η παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης με την Ένωση των Τραπεζών, όπως έγινε και η χθεσινή δήλωση του κυρίου Παπά και άλλων στελεχών που προσπάθησαν να καθησυχάσουν και να θυμίσουν ότι υπάρχει η βεβαιότητα γι' αυτό, αν και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Και μάλιστα ότι ο κ. Παπάς θυμίσει ότι οι Κασάνδρες έχουν διαψευστεί πολλές φορές. Έχουν διαψευστεί πολλές φορές. Νομίζω ότι και το ότι ο Κεραία ακόμα έφτασε το μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις προάλλες την Πέμπτη να λέει, άλλοι το διέψευσαν, άλλοι το επιβεβαίωσαν, ότι ενδεχομένως οι ελληνικές τράπεζες θα ήταν κλειστές, αν όχι την Παρασκευή, τη Δευτέρα. Ήταν εμπριστική δήλωση. Νομίζω ότι αυτό απαντήθηκε και με τη στάση και τους χειρισμούς της κυβέρνησης και τις τοποθετήσεις και με την έννοια της περαιτέρω ενίσχυσης από τον ELA που έγινε από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προχθές. Προχθές το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Τη γνώμη για τη στάση της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, να μην υποχωρήσει, λέει το 62%. Να υποχωρήσει, λέει το 34%, 1-4%. Δεν έχει άποψη και εδώ βλέπουμε την ανάλυση στους ψηφοφόρους των κομμάτων. Το 84% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ λέει να μην υποχωρήσει, το 15% λέει να υποχωρήσει. Της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιστρόφως ανάλογα τα αποτελέσματα. Το 69% λέει να υποχωρήσει, το 25% να μην υποχωρήσει. Χρυσή Αυγή 19% να υποχωρήσει, το 77% να μην υποχωρήσει. Το Ποτάμι το 63% να υποχωρήσει, το 30% να μην υποχωρήσει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 19% να υποχωρήσει, το 77% να μην υποχωρήσει. Στους ανέλους ανεξάρτητους Έλληνες 24% να υποχωρήσει, το 76% να μην υποχωρήσει. Και στο ΠΑΣΟΚ το 67% να υποχωρήσει, το 25% να μην υποχωρήσει. Βλέπουμε δηλαδή, Δημήτρη, ότι η πλειοψηφία των κομμάτων που δεν είχαν κυβερνήσει έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον των ψηφοφόρων τους, λένε να μην υποχωρήσει. Εγώ το διαβάζω περισσότερο και νομίζω έτσι το νόημα αυτής της αποτύπωσης, ότι ο κόσμος δεν θέλει να συνεχίσει μία από τα ίδια. Αυτό καταλαβαίνω όταν λέει να μην υποχωρήσει. Βεβαίως μέσα σε αυτό το κομμάτι υπάρχει και ένα κομμάτι που θα το δούμε και σε άλλες καταγραφές,
που βλέπει ακόμα πιο σκληρά, όπως λέμε, τη σημερινή κατάσταση και χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αλλά για να μείνω σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι, όπως είπε προηγουμένως και ο Υπουργός που βγάλατε, εδώ που έχουμε φτάσει, είναι σαφές ότι όλη η πορεία με τις ταλαντεύσεις αλλά και τις καθυστερήσεις αλλά και τις αντεπιθέσεις που χειρίστηκε διαπραγματευτικά η κυβέρνηση οδηγεί αναγκαστικά σε μια συνεννόηση που είναι κοινό όφελος για όλους. Θα έχει επώδυνες πλευρές και για μας. Θα αναγκαστούν και οι Ευρωπαίοι να κάνουν πίσω σε κάποια άλλα. Με την έννοια αυτό θέλω να πω ότι το υποχωρώ. Χωρίς αμοιβαίες υποχωρήσεις, θέλω να πω, έχει και αυτή την ανάγνωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ένας συμβιβασμός που να είναι πράγματι ότι δυνατότητα επανεκκίνησης. Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική επανεκκίνηση και για την οικονομία και για την κοινωνία, αλλά και για την Ευρώπη, αν θέλετε. Λοιπόν, πριν από λίγο καιρό, απλά θέλω να θυμίσω όσους μας βλέπουν, πριν από λίγο καιρό, καμιά 20 μέρες, είχε βάλει ένα πολύ πετυχημένο τίτλο η εφημερίδα που έλεγε «Είμαστε τόσο κοντά, τόσο μακριά από τη συμφωνία». Μακριά. Επειδή πράγματι είναι τόσο σοβαρή η ημέρα, η σημερινή και η αυριανή, αναφερθήκατε και προηγουμένως ότι έχει πάει ήδη η αποστολή εκεί και ενδεχομένως θα χρειαστούν και παραπέρα συζητήσεις. Εκείνο που φαίνεται είναι προφανές, και το είπε και ο Υπουργός λίγο πριν πολιτικά, ότι σε αυτή τη φάση χρειάζεται μια αρκετά προσεγμένη επιτάχυνση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων, ώστε να μπει το ολοκληρωμένο πλαίσιο και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που εκκρεμούν. Λοιπόν, γιατί δεν μπορεί να περιμένει κανείς. Αυτά θα τα συζητήσουμε και μετά. Θα συζητήσουμε γενικότερα. Εδώ θέλω λίγο να παρουσιάσουμε τις βασικές κάρτες και να έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί με τη συνδρομή και του Κώστα του Μαρδά, τώρα που κάθεται άλαλος. Αλλά πρέπει να παρουσιάσουμε τις κάρτες γιατί ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μετά θα συζητήσουμε και όλα τα ενδεχόμενα των εξελίξεων. Λοιπόν, γνώμη για τη διαδικασία απόφασης ενδεχόμενο συμφωνίας. Εδώ λοιπόν έρχεται η δημοσκόπηση να μας λύσει και κάποιες απορίες. Τον Ιούνιο του 2015, σήμερα δηλαδή, να αποφασίσει η Βουλή, οι βουλευτές, τα κόμματα που εκπροσωπούνται σήμερα, λέει το 52%. Το 6% λέει να γίνουν εκλογές και να πάρουν θέση τα κόμματα για τη συμφωνία. Να μην περάσει δηλαδή τη συμφωνία. Στη Βουλή να πάει στο λαό απευθείας. Να γίνει δημοψήφισμα για την έγκριση ή την απόρριψη της συμφωνίας, λέει το 37%. Το 5% τίποτα από τα 2, το 1% δεν έχει γνώμη και ερχόμαστε το να δούμε. Συγκριτικά μεγέθη ανάμεσα στο Μάιο και στον Ιούνιο, ένα μήνα πριν, όπου μεγαλύτερο ποσοστό έλεγε να αποφασίσει η Βουλή, έλεγε το 56% έναντι του 52% που είναι σήμερα. Το 6% έγινε, έλεγε και το Μάιο και σήμερα να γίνουν εκλογές. Δημοψήφισμα το 34% έναντι του 37% που είναι σήμερα. 3 και 5% αντιστοίχως το τίποτα από αυτά και 2 και 1% δεν έχω γνώμη. Σημαίνει δηλαδή ότι ο κόσμος, έστω και αν είναι μικρή η μετατόπιση αυτή, Δημήτρη, σημαίνει ότι ο κόσμος είναι λίγο πιο απαισιόδοξος για τη συμφωνία και ζητάει να έρθει στο λαό ένα κατά τη μεγαλύτερο ποσοστό. Μάλλον θέλει να είναι πιο ελεγκτικός στο τι θα προκύψει. Και με αυτή την έννοια και η θεσμική αποτύπωση που συνεχίζει να παραμένει ισχυρή δείχνει ένα θεσμικό κοινοβουλευτικό δρόμο που νομίζω ότι θα είναι και ο πιο πρόσφορος εν τέλει και πολιτικά και ουσιοδός. Από την ώρα που κλείσει μια συμφωνία, αλλά υπενθυμίζει ότι χρειάζεται να έχει ενεργό παρέμβαση και ρόλο, όχι μόνο με κινητοποιήσεις, αλλά ενδεχομένως και με ένα δημοψήφισμα, αν και εφόσον, για να το πάω πολιτικά τώρα, προκύψουν αρνητικές εξελίξεις σε σχέση με μια συμφωνία που θα ήθελε, ας το πω έτσι σχηματικά, τη χώρα μας να επαναλαμβάνει παλαιές συνταγές, όπως θα ήθελε ενδεχομένως ένα κομμάτι από τα κέντρα τα νεοφιλελεύθερα της Ευρώπης που συνεχίζει τη σκληρή πολιτική, όπως πλευρές της Γερμανίας και άλλων. Και άλλον ακόμη. Λοιπόν, ας βάλουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων, να δούμε τι γνώμη έχει ο κόσμος για το ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή, αυτό που λέμε απευκταίο. Πώς πιστεύει ότι θα διαμορφωθεί η ζωή του. Μάλλον χειρότερα θα είναι τα πράγματα, λέει το 62%. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Μάλλον καλύτερα το 22%, μικρό ποσοστό. Θα έμεναν τα ίδια το 12% και ένα 4% δεν έχει γνώμη. Και βλέπουμε το αντίστοιχο διάγραμμα από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Χειρότερα, οι μεταβολές είναι μικρές, γύρω στο 1%. Δηλαδή το 63% έλεγε ότι θα ήταν καλύτερα, μάλλον χειρότερα, και τώρα είναι το 62%. Πάμε και στην επόμενη κάρτα όμως, η οποία είναι συναφής, για να τη σχολιάσουμε μαζί, το ενδεχόμενο χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους, διότι έτσι έχουμε συνδέσει την επιστροφή στη δραχμή με αυτό το σενάριο. Απίθανο, το βλέπει το 52%, λίγο παραπάνω από το μισό. Πιθανό, 41%, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και ότι έχει ήδη χρεοκοπήσει, λέει το 6%, ένα 2%
είναι χωρίς γνώμη. Τώρα, για να δούμε το διάγραμμα από το Φεβρουάριο έως σήμερα. Το 67% το θεωρούσε απίθανο τότε και τώρα μόνο το 52%. Τι σημαίνει αυτό? Και αντιστοίχως το άλλο διάγραμμα του τι θεωρεί πιθανό. Το 23% το θεωρούσε το Φεβρουάριο και το 41% σήμερα. Σε κοινωνικό επίπεδο νομίζω αποτυπώνεται ότι σε ένα βαθμό η αρχική, ας το πούμε, επένδυση ελπίδας και προοπτικής από τους χειρισμούς και της νέας κυβέρνησης, παρά το δύσκολο τοπίο στην Ευρώπη, είχε μια μεγαλύτερη, ας το πω έτσι, προωθητική δυναμική. Όσο περνούσε ο καιρός και φάνηκαν ακόμα περισσότερο οι εκβιασμοί και οι δηλώσεις, δεν θα το έλεγα προσγείωση, γιατί παραμένει ισχυρή η πεποίθηση σε σχέση με το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση το θέμα των διαπραγματεύσεων και θα φτάσουμε μετά. Αλλά νομίζω ότι όποιες και να είναι οι καθυστερήσεις ή τα ελλείμματα που επιδείχθηκαν, άλλωστε το είχε επισημάνει και ο Πρωθυπουργός, και μόνο το γεγονός ότι απέναντι σε αυτή την ιστορία της διαπραγμάτευσης και στους ενδεχόμενους κινδύνους παραμένει μια σταθερή τοποθέτηση της κυβέρνησης που λέει ότι μέσα στην Ευρώπη, με βάση και την εντολή που είχε από τις εκλογές του Γενάρη, προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Συνεπώς η ανησυχία μπορεί να έχει σε ένα βαθμό ενισχυθεί, αλλά έχει ενισχυθεί κυρίως μπροστά στις μεγάλες πιέσεις απ' έξω παρά στις ευθύνες που αποτυπώνει ή που σκέφτεται ο πολίτης απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Για πάμε τώρα στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, που θα δούμε πώς καταγράφεται με βάση τους χειρισμούς σε όλες αυτές τις εξελίξεις που περιγράφουμε. Λοιπόν, τα κόκκινα κουτάκια αφορούν τις αρνητικές γνώμες, τις θετικές τα μπλε. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, 74% θετικές, 27% αρνητικές. Πάνος Καμένος, 44% είναι οι αρνητικές, οι θετικές, με συγχωρείτε, 53% οι αρνητικές. Δημήτρης Κουτσούμπας, 39% οι θετικές, 48% οι αρνητικές. Σταύρος Θεοδωράκης, 39% οι θετικές, 57% οι αρνητικές. Αντώνης Σαμαράς, 29% οι θετικές, 70% οι αρνητικές. Ευαγγέλης Βενιζέλος, 24% οι θετικές, 74% οι αρνητικές. Δύο εντυπωσιακά ποσοστά, θα σταθούμε σε αυτά. Φόφη Γεννηματά, η καινούργια πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 53% οι θετικές, 41% οι αρνητικές. Και Νίκος Μιχαλολιάκος, 11% οι θετικές, 84% οι αρνητικές. Θα ήθελα να δούμε μαζί και την επόμενη κάρτα για να τις σχολιάσουμε. Λοιπόν, είναι η εμπιστοσύνη για τη διαχείριση των προβλημάτων της οικονομίας προς τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Βαρουφάκη. Πολύ αρκετά, το 75% είναι το διάγραμμα από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο. Από το 75% λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης έχει πέσει στο 54% σε ό,τι αφορά την αποδοχή των χειρισμών του. Και το μικρότερη αποδοχή ανεβαίνει από το 24 που ήταν το Φεβρουάριο στο 45 σήμερα. Λοιπόν, πάμε τώρα μία συνολική εκτίμηση. Αν αρχίσουμε από τους πολιτικούς αρχηγούς, αυτό το έβριμα της δημοσκόπησης είναι σκληρό. Και είναι σκληρό για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον απελθόντα πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο, και έχει προκαλέσει ήδη και την αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε σε λίγο το Γιάννη Τρουπή για να μας δώσει το ρεπορτάζ από εκεί, και είναι λογικό. Αντιθέτως, δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή ο Πρωθυπουργός. Μα βρίσκεται σε δύσκολη θέση ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σήμερα, διότι δεν έχει βγάλει οριστικό συμπέρασμα τι συνέβη στις 25 του Γενάρη. Και προσπαθεί απλά εναγωνίως να ανεβάσει, όπως λέμε, τους αντιπολιτευτικούς τόνους, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, πολύ περισσότερο μπροστά σε αυτές τις συνθήκες που θα έλεγα ότι ταλαντεύεται η Νέα Δημοκρατία, αν τελικά θέλει συμφωνία ή θέλει κάποιο αδιέξοδο. Γιατί μια καταγγέλει ότι πηγαίνει στα βράχια τη χώρα η κυβέρνηση. Αυτός λέτε ότι είναι ο λόγος, έτσι. Μα νομίζω ότι και η κατάσταση η σημερινή δεν δίνει κανένα περιθώριο στην αξιωματική αντιπολίτευση, όταν γίνεται μια τόσο σκληρή διαπραγμάτευση, να παρουσιάσει το οτιδήποτε. Νομίζω είναι πολύ πετυχημένο και το σκίτσο που έχουμε στην πρώτη σελίδα σήμερα, που κάνει αναφορά, ας το πούμε, με ένα έμεσο τρόπο και στις πρόσφατες κινητοποιήσεις που κεντρικά στελέχη της αντιπολίτευσης προσπάθησαν να στηρίξουν, που εγώ δεν λέω τίποτα. Ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζει ό,τι μπορεί. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό δείχνει και την αδυναμία πολιτικού σχεδιασμού από την αντιπολίτευση απέναντι στο θέμα των διαπραγματεύσεων.
Γιατί στην ουσία τι λέει, να αποδεχθούμε τις προτάσεις όπως έχουν σήμερα από τους θεσμικούς εταίρους και δανειστές, όταν γνωρίζουμε τα επώδυνα στοιχεία. Μα νομίζω είναι προφανές. Δηλαδή, αν πρέπει να έχουμε κάτι κοινό αυτή τη στιγμή ως πολίτες, είναι σε αυτή τη διαπραγμάτευση, το λέει η απλή λογική, να μπορέσει η κυβέρνηση να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό. Το είπα και πριν, κύριε στην Ευρώπη διαδηλώνουν όλοι μαζί υπέρ ημών και εμείς διαδηλώνουμε ξεχωριστά. Και ακριβώς αυτές οι διαδηλώσεις. Και στη διαδήλωση αυτή υπέρ της παραμονής σας στην Ευρωζώνη, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι μαζεύτηκε κόσμος. Μα, ήταν κάποιες και να μαζευτεί κόσμο, και περισσότερος. Που γέννησαν το Σύνταγμα. Δεν κάνω καταγραφή συμμετοχής και μαζικότητας, αν και έχει νόημα. Και θετικό είναι ότι μια σειρά στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα διαδηλώνουν. Ενώ λέγαν κάποτε και πολύ πρόσφατα, να θυμίσω, ότι θα είχαν εγκαταλείψει τη χώρα ή ότι οι διαδηλώσεις εμποδίζουν την οικονομική πορεία της χώρας. Αλλά τέλος πάντων, η ουσία είναι μία. Σε αυτή τη φάση, εγώ αναφέρθηκα και στις διαδηλώσεις που είπατε κι εσείς ότι γίνανε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη την Ευρώπη, λοιπόν. Δηλαδή, από άκρος άκρος, σε πάρα πολλές χώρες. Μάλιστα, στο Λονδίνο έγινε και μία αυτοτελής, ας το πούμε έτσι, διαδήλωση που έχει να κάνει με την δική τους πολιτική κατάσταση και τις περικοπές και την λιτότητα. Δηλαδή, εκεί είναι ενωμένοι να μας υποστηρίξουν και εμείς διχαζόμαστε. Όχι, απλά μπορεί να απαντήσει κάποιος εδώ ότι και εκεί είναι αυτοί οι αριστεροί ή δεν ξέρω εγώ, ακτιβιστές ή διαδηλωτές. Αλλά βλέπουμε και να θυμίσουμε και σε όσους μας βλέπουν σήμερα ότι το συνολικό πολιτικό σκηνικό της διαπραγμάτευσης και η δυσκολία του έγκυται ακριβώς το γεγονός, το συζητάγαμε και λίγο προηγουμένως, πριν μπούμε μέσα, ότι στην πραγματικότητα οι εξελίξεις που επέκειται και στην Ισπανία και σε άλλες χώρες ανησυχούν τις πλευρές και της Γερμανίας και άλλων πολλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους σχετισμούς, και δεν θέλουν ακριβώς να φανεί ή να διαφανεί ότι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης μπορεί να δώσει μια διαφορετική απάντηση. Για πάμε τώρα στην καταλληλότητα. Καταλληλότερος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας είναι με 62%, 20% ο Αντώνης Σαμαράς, κανένας από τους δύο 15%, χωρίς γνώμη το 3%, και εδώ είναι χαόδηση η διαφορά. Και γι' αυτό υπάρχει έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε και την επόμενη κάρτα μαζί, η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα. Πολύ ωραία. Επίσης, αντίστοιχα ευρήματα. Το 52% λέει ότι η καλύτερη κυβέρνηση για τη χώρα είναι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, όπως είναι αυτή που έχουμε σήμερα. Και μόλις το 17% μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το μείον 2 και το μείον 1 που βλέπετε εδώ σε παρένθεση είναι η μεταβολή από τον Μάιο στον Ιούνιο, πολύ μικρή διαφορά, καμία από τις δύο 28%. Εδώ η μεταβολή είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι στο 5%, χωρίς γνώμη το 4%. Σε συνθήκες τόσο δύσκολες θα περίμενε κανείς, και ίσως αυτό θα περίμενε και η εξωματική αντιπολίτευση, γι' αυτό φωνάζει, ότι θα υπήρχε μία αποδοχή από τον κόσμο και όχι υπεράσπιση, ας το πούμε έτσι, της προσπάθειας αυτής. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν έχουν, επαναλαμβάνω, ίσως γίνομαι κουραστικός, ότι η ηγεσία της μέχρι πριν από λίγους μήνες συγκυβέρνησης δεν μπόρεσε να καταλάβει και μετά τις εκλογές ότι ο κόσμος κυρίως έριξε στο χρονοτούλοπο της ιστορίας, να θυμίσω μια παλιά φράση, όλους αυτούς που οδήγησαν τη χώρα μας στα βράχια, στην καταστροφή, στην κοινωνική ισοπαίδωση με αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις συνταγές λιτότητας, και ότι συνεχίζει να δίνει χρόνο, εμπιστοσύνη και στήριξη σε μια προσπάθεια διαπραγματευτική της κυβέρνησης που πραγματικά αποτυπώνεται με όλες αυτές τις εναλλαγές, θα έλεγα. Γιατί η δυσκολία δεν είναι απλά να διακηρύξεις ότι κάνεις διαπραγμάτευση, να καταφέρεις να αποδείξεις ότι με την εμπιστοσύνη του κόσμου εξυπηρέτησες μια άλλη πολιτική που θα δώσει μια άλλη προοπτική. Φαντάζομαι, και αναπνοή στην οικονομία και στην κοινωνία. Είναι, ίδιο είναι το σχόλιο σου και για την επόμενη κάρτα, που είναι και η τελευταία μας, και είναι η εκτίμηση της εκλογικής επιρροής των βουλευτικών εκλογών. Δεν είναι πρόθεση ψήφου, το διευκρινίζουμε. Ναι, είναι εκτίμηση εκλογικής επιρροής των βουλευτικών εκλογών. Με αδιευκρίνηστη ψήφο στο 19,5%. Εδώ δείχνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει επιρροή, βλέπουμε μάλλον τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει επιρροή που φτάνει στο 47,5%. Τρεις μονάδες διαφορά από τον προηγούμενο μήνα. Τη Νέα Δημοκρατία, το συν πλην τρεις είναι το περιθώριο στατιστικού λάθους. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Η Νέα Δημοκρατία να έχει 19,5%. Χαόδηση διαφορά και εδώ, 6,5% η Χρυσή Αυγή, 6,5% το Ποτάμι, 5,5% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 4% οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 4,5% το ΠΑΣΟΚ, 2% η Ένωση Κεντρών, λοιπά κόμματα, 4%. Ένα τελευταίο σχόλιο θα το πάρω και από τον Κώστα Μαρδά αμέσως μετά και θα πάμε στην αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο κόσμος συνεχίζει να περιμένει από αυτή την κυβέρνηση ότι θα κατορθώσει να υλοποιήσει μια διαφορετική πολιτική, έστω σε ένα πλαίσιο μιας συμφωνίας που θα καταληφθεί,
αξιοπρεπούς, βιώσιμες και με επανεκκίνηση για την κοινωνία και την οικονομία. Και γι' αυτό συνεχίζει να αποτυπώνει αυτά τα ποσοστά. Λίγο πάνω αυτά τα ποσοστά, λίγο κάτω. Εγώ νομίζω και εμείς συζητώντας και μεταξύ μας με κόσμο, ακόμα και από αυτούς που ψήφισαν πρώτη φορά την αριστερά το Γενάρη, ακόμα και τώρα έχουν αμφιβολίες, αλλά κυρίως περιμένουν και προσδοκούν το αποτέλεσμα της συμφωνίας και ίσως εκεί θα αλλάξουν τα ποσοστά. Εδώ αυτή θα ήταν η ερώτησή μου τώρα στον Κώστα το Μαρδά. Γιατί όσο και λοιπόν, να προσπαθείς, άλλο η διαπραγμάτευση, η ίδια η κατάληξη αυτά θα επηρεάσει περισσότερο. Επί μιας υπόθεσης ότι θα κάνουμε συμφωνία που προεξοφλούν οι περισσότεροι και ότι η συμφωνία θα είναι κάπως έτσι. Με βάση τα στοιχεία δηλαδή. Συγγνώμη, ακριβώς. Και μιας πραγματικότητας, ότι γίνεται πραγματική διαπραγμάτευση, ναι. Το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση, σε όποια συσκευασία και αν τη γνωρίσαμε, να το θυμίζουμε αυτό στον κόσμο, δεν υπήρξε. Κωστά, το αποτέλεσμα της συμφωνίας, που δεν ξέρουμε ποια ακριβώς θα είναι, ενδέχεται να μεταβάλει αυτή την εικόνα. Ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, ναι. Το αποτέλεσμα πιστεύω εγώ θα είναι μια προσωρινή ανάσα, μια αναστολή εκτέλεσης. Αυτές οι προτάσεις των ενηλίκων. Η παράταση εννοείς του υπάρχοντος προγράμματος. Και η παράταση, ναι. Και οποιαδήποτε συμφωνία που βασίζεται πάνω στις προτάσεις των ενηλίκων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι προτάσεις δηλαδή να κοπεί το ΕΚΑΣ για να σταματήσουν οι αδύναμοι, τις σπατάλες. Οι προτάσεις να κοπούν οι κυρίες συντάξεις, να κοπούν οι αντιπορικές συντάξεις. Καλά, αυτά φέρνουν ότι φεύγουν από το τραπέζι, πολύ περισσότερο αν φύγει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καλά, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει τέτοια αποχώρηση. Εν πάση περιπτώσει, όλα κρίνονται την Δευτέρα. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις, αν υιοθετηθούν και αποτυπωθούν σε μια συμφωνία, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ύφεση. Είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα με τις δύο μνημονιακές συμβάσεις του Μαΐου του 10 και του Φεβρουαρίου του 12. Και είναι τρομερό πως δηλαδή αυθαδιάζουν οι ηγέτες του προηγούμενου δικοματισμού επικρίνοντας αυτή την κυβέρνηση. Αναφερόμενος, κάνοντας και ένα συμπρασματικό σχόλιο στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, θέλω να πω ότι είναι εντυπωσιακή η στήριξη του κόσμου στην κυβέρνηση αυτή, παρά τις ανοησίες που έχουν διαπράξει ορισμένοι υπουργοί, παρά τη λογική αμφιθεάτρου που διέπει κάποιους και παρά την μεγαλοστομία ορισμένων κυβερνητικών στελεχών και παρά την λυσόδια αντίδραση ορισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Μάλιστα. Λοιπόν. Όμως, ας μην χαίρονται οι Σιριζέοι, διότι ο κόσμος αλλάζει και μπορεί τα αποτελέσματα αυτά να πόσες είναι φορές έχουμε οδυνήρα. Δει τις αλλαγές αυτές θυμόμαστε τα τελευταία 5 χρόνια τον καταλληλότερο από τότε που μπήκαμε στην κρίση. Δηλαδή έχουμε δει όχι μόνο οι ηγέτες να καταβαραθρώνονται από εκεί που είχαν μια απίστευτη δημοτικότητα. Έχουμε δει κόμματα τα οποία αποτελούσαν πυλώνες του δικοματισμού, όπως είναι παραδείγματος χάρη το ΠΑΣΟΚ. Περίμενε κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ χαμηλά. Θα τι πήγαινε ιστορικά στο χρονοτούλα από τις ιστορίες. Ανιστόρητα χαμηλά, ακριβώς. Τη Νέα Δημοκρατία να χάνει πάρα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμής της. Όμως να πάμε στη Νέα Δημοκρατία, που είπαμε και πριν ότι αντιδρά εντόνως σε αυτή τη δημοσκόπηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Γιάννη Τρουπή. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Βάλια. Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που αντίδραση της συγκρού, έντονη στη δημοσκόπηση. Ακριβώς. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, που δημοσιοποιήθηκε η συγκεκριμένη δημοσκόπηση, είχαμε την έντονη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, τελέχη της μιλούσαν, χαρακτήριζαν αστεία πράγματα, ειδικά την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Μάλιστα, χθες το βράδυ, αργά, Βάλια, είχαμε και την επίσημη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο σε επίπεδο πληροφοριών, εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας συγκεκριμένα, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα, ότι ο πανικός και ο φόβος του ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε το κομματικό του περέφωνο, την Αυγή, να παρουσιάσει σφιγμομέτρηση όπου οι δυνάμεις του κομμάτων και οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 120%. Όμως, προπαγάνδα, Γιάννη μου, εδώ είναι μια εταιρεία από πίσω από την Αυγή, είναι η Public Issue. Προφανώς. Δεν ξέρω προφανώς, αν στρέφεται και κατά της εταιρείας. Νομίζω ότι είναι σε δύο επίπεδα. Να σου ολοκληρώσω λίγο την ανακοίνωση και νομίζω βεβαίως ότι θα απαντήσει η ανακοίνωση έτσι όπως κλείνει. Η προπαγάνδα και τα ωριά της, αλλά από ό,τι φαίνεται, πολλή προπαγάνδα προφανώς οδηγεί στην αποβλάκωση. Αυτό που λένε στην Νέα Δημοκρατία είναι ότι στρέφεται σε δύο επίπεδα. Στρέφονται τόσο κατά της εταιρείας, όπου μεθοδολογικά, όπως μας λένε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν τηρήθηκε το πλαίσιο το οποίο τηρείται συνήθως. Και βεβαίως σε δεύτερο επίπεδο στρέφεται εναντίον της Αυγής, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση. Εμείς ζητήσαμε να έχουμε εδώ τον κύριο Μαυρή για να μας δώσει απαντήσεις, επειδή θέτει συγκεκριμένα ζητήματα. Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία δεν καταγγέλει γενικώ στη δημοσκόπηση. Έχει και συγκεκριμένα επιχειρήματα. Δεν μπόρεσε να είναι εδώ ο κύριος Μαυρής. Είχε μια ανηλυμένη υποχρέωση. Θέτει συγκεκριμένα Νέα Δημοκρατία το κομμάτι της εκλογικής επιρροής. Πώς δηλαδή αθροίζονται τα ποσοστά και πώς κατανέμεται καλύτερα
το κομμάτι της αδιευκρίνησης της... Οπότε λέει ότι τελικά αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Γιάννη, από θα το πρέπει ρεπορτάζ να σου πω ότι, για τις τελευταίες εξελίξεις? Κλείνοντας για, για το ρεπορτάζ της μέρας, ότι σήμερα με άρθρο του της Κυριακής, ο Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Σαμαράς, απευθύνει εκ νέου πρόσκληση για εθνική συνεννόηση, όπως την έχει ονομάσει, προς όλα τα κόμματα, ακόμα και προς την Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι είναι ανάγκη τώρα να υπάρξει στροφή πολιτικής για να μπορέσει, έστω και την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σαμαράς, να σωθεί η χώρα. Και από εκεί και πέρα, μάλιστα, κάνει μια αναστροφή και λέει ότι εάν δεν θέλει η Κουμουνδούρου, η πρόταση ισχύει για τις υπόλοιπες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις του τόπου. Το μέτωπο. Το φιλοευρωπαϊκό μέτωπο, ακριβώς, το οποίο επιχειρείται να δημιουργηθεί από την, μάλλον με πρωτοβουλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε τη συνάντησή του με τον κύριο Σιμίτη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί να έχει τις επόμενες μέρες και συναντήσεις και με άλλους πρώην πρωθυπουργούς. Και με άλλα. Και με άλλα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα σου έλεγα μόνο. Γιατί οι πρώην πρωθυπουργοί είναι δύο. Ο κύριος Παπανδρέου νομίζω ότι δεν είναι μέσα στο Βεληνικές του κυρίου Σαμαρά. Άρα είναι ο κύριος Παπαδήμος. Μπορεί και να μην έχει ο κύριος Παπαδήμος. Μάλιστα, και να είναι άλλα πολιτικά πρόσωπα. Έχεις να μας δώσεις κανένα όνομα? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Σίγουρα υπάρχουν οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Έτσι, υπάρχουν επαφές. Κύριο Θοδωράκη, η κυρία Γεννηματά, δεν αποκλείω μια συνάντηση με την κυρία Γεννηματά, με τον κύριο Θοδωράκη. Όλα αυτά βέβαια. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι πρόθυμοι αυτοί οι δύο να μπουν σε ένα τέτοιο μέτωπο. Αυτό σαφέστατα θα το απαντήσουν οι ίδιοι. Αλλά θα σου έλεγα ότι στην Νέα Δημοκρατία, αυτό λέει το ρεπορτάζ, όλοι περιμένουν την αυριανή εξέλιξη. Λογικό είναι. Πώς θα πάει η έκτακτη σύλληψη. Και από εκεί και πέρα. Την Τρίτη θα υπάρξει νέο σχεδιασμό. Πρέπει να θυμίσω ότι υπάρχει η τακτική σύνοδο κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει και η σύνοδο κορυφή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Θα μεταβεί στι Βρυξέλλε ο κ. Σαμαρά. Και δεν αποκλείεται να έχει συναντήσει και με την κυρία Μέρκελ, τον κ. Γιουγκέρ, τον κ. Ραχώη. Λοιπόν, Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πήγαινα ευθύς αμέσως στον Δημήτρη Τοστούμπο για να πάρω ένα σχόλιο για αυτό που καταλογίζει. Ναι, αλλά Δημήτρη, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια συγκεκριμένη καταγγελία. Έτσι, λέει ότι δεν έχει κατανεμηθεί καλά το δείγμα της αδιευκρίνησης της ψήφου των αναποφασίστων και αλλοιώνει το αποτέλεσμα. Γι' αυτό βλέπουμε και τέτοιες χαόδεις διαφορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που αμφισβητείται μια δημοσκόπηση από όποια πλευρά θεωρεί ότι είναι εις βάρος, σας το πω έτσι. Και εσείς τεχνικά αμφισβητούσατε δημοσκόπηση. Δεν μπαίνω στη συζήτηση πότε ακριβώς και τι έκανε ο καθένας, αλλά θέλω να πω το εξής. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί στην εφημερίδα τη δικιά μας δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ ούτε πριν ούτε μετά, αν θυμίσουμε και τις εκλογικές, την εκλογική περίοδο και ούτω καθεξής. Εκείνο που νομίζω φανερώνει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό που λέμε να πετάξει λίγο την μπάλα έξω. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης σε σχέση με το τι διαπραγμάτευση γίνεται, σε τι βαθμό γίνεται, πού πάει να οδηγήσει. Βλέπει και την αντίθεση της κοινωνίας, τι να τα βάλει με τον κόσμο. Ας αφήσουμε τη δημοσκόπηση. Εντάξει, όμως είναι μια δημοσκόπηση η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Δημιουργεί εντυπώσεις, αλλά οι εντυπώσεις νομίζω είναι τόσο εδρεωμένες σε όλα τα θέματα. Και εικόνα από το Μεγάλο Μαξίμου, γιατί μπορεί να πάρει κανείς πλευρές για να διαπιστώσει ότι έχουν ρεαλισμό. Θέλω να πω σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που δείχνουν πώς πηγαίνει και τι κριτική γίνεται, σε σχέση με τη διαφοροποίηση που αναφερθήκατε και εσείς προηγουμένως από την εικόνα π.χ. του Υπουργού Οικονομικών και άλλα στοιχεία. Αν τη δει κανείς συνολικά λοιπόν, μπορεί να το αρέσει το Α ή το Β στοιχείο, αλλά μιλάμε ότι συνολικά είναι δομημένη, είναι αξιόπιστη, είναι ουσιαστική. Και σε τελευταία ανάλυση είναι, όπως λέμε, η αποτύπωση μιας περίοδου. Πέντε ημερών, έξι ημερών. Αλλά ακόμα και θυμήθηκα τώρα και το στοιχείο της κυρίας Γεννηματά, που είδαμε ότι έχει μετά το Τζίπρα τη θετική διαφορά. Άρα τι θέλω να πω. Εκεί είναι επηρεασμένο, το άλλο δεν είναι επηρεασμένο. Είναι γνωστή η αμφισβήτηση. Νομίζω ότι κάνει όμως ακραία τοποθέτηση όταν χαρακτηρίζει την εφημερίδα μας ως φερέφωνο. Δεν είναι φερέφωνο κανενός. Είναι πρωινή εφημερίδα της αριστεράς με τη μεγαλύτερη ιστορία των εφημερίδων στη χώρα μας. Έχει την κριτική της προσέγγιση και την παρουσίαση σε όλα τα ζητήματα. Και μια και πρώτη φορά είναι πρωτόγνωρη η εμπειρία ιστορικά για όλους μας, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με μια κυβέρνηση της αριστεράς. Καλό θα ήταν να θυμούνται και πόσες φορές γίνονται κριτικές αμοιβές, έθεν κακήθεν, σε σχέση με τους χειρισμούς και τη στάση της κυβέρνησης και της εφημερίδας. Συνεπώς, αυτό είμαστε, αυτό που δηλώνουμε, πρωινή εφημερίδα της αριστεράς. Και αυτοί που είναι ή δείχνουν να είναι φερέφωνα των δανειστών, να προσέχουν το πώς αντιμετωπίζουν μια ιστορική εφημερίδα που έχει δώσει αγώνες για τη δημοκρατία και κλείστηκε από τη δικτατορία. Λοιπόν, αυτά μόνο να θυμίσω για όσους μας βλέπουν. Πάμε τώρα να διαβάσουμε τις εφημερίδες και θα έρθω να πάρω και ένα σχόλιο από τον Κώστα Μαρδά. Η Αυγή...